Οι αγώνες που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, μικροί ή μεγάλοι, η αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε, η διεθνιστική αλληλεγγύη, η προσπάθεια να ξεπεράσουμε εμπόδια που βάζουν και συνεχίζουν να βάζουν κυβέρνηση, εργοδότες και οι άνθρωποι τους στο κίνημα, όλο αυτό εδώ, θα λέγαμε, αυτός είναι ο πλούτος, η δύναμη του ταξικού εργατικού κινήματος. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον αυτό το πλούτο, αυτή τη δύναμη, αυτή την ελπίδα να μην την κρατήσουμε εδώ. Αλλά από αύριο το πρωί κιόλας να τη μεταφέρουμε στους κλάδους, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργοστάσιο, στο λιμάνι, στο σιδηρόδρομο, στο γιαπί, παντού. Να μπολιαστούν οι εργαζόμενοι με αυτή την αντίληψη που έχει το ταξικό εργατικό κίνημα, που είναι μια αντίληψη που θέλει να εξυψώσει, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι η εργατική τάξη και να δώσει απάντηση, γιατί πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη είναι αυτή που μπορεί να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας και να αλλάξει η μοίρα της. Μόνο η εργατική τάξη και οι συμμαχοί της μπορούν και πρέπει να το κάνουν αυτό. Επόμενα, χρεωνόμαστε με καθήκοντα όλοι μαζί και ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ποιο είναι το καθήκον? Το καθήκον είναι ένα: να διαπεράσει όλους μας το μήνυμα απεργιακός αναβρασμός, απεργιακός ξεσηκωμός παντού. Αυτό το μήνυμα πρέπει να διαπεράσει όλους μας, όλη την εργατιά της χώρας και βεβαίως εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το καθήκον έχουμε. Και το έχουμε, ποιος είμαστε εδώ, ποιος δεν είναι, από αύριο κιόλας να οργανώσουμε τη συλλογική μας δουλειά. Ποια είναι η συλλογική μας δουλειά, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι? Να συνεδριάσουν τα σωματεία. Να μην υπάρξει σωματείο που να μην συνεδριάσει, που να μην σχεδιάσει, που να αξιοποιήσει κάθε συλλογική διαδικασία. Συγκέντρωση, περιοδία, γενική συνέλευση. Να έρθουμε κοντά στους εργαζόμενους, να δεθούμε πάλι μαζί τους και να αξιοποιήσουμε όλα λοιπόν αυτά που είπατε σήμερα εδώ. Άλλωστε, το καθήκον αυτό μας το χρέωσε και η σημαντική επιτυχία της πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ, όπου πάνω από 2.000 συνδικαλιστές και 500 σωματεία έδωσαν αυτό το μήνυμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε από αύριο. Ξέρετε, για να δώσουμε απάντηση σε ένα βασικό στοιχείο: δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να περιμένουν από τη ΔΕΦ, από την κυβέρνηση που θα έρθει εδώ, να περιμένουν το μεγάλο καλάθι που θα τους λύσει τα προβλήματα. Αυτός ο χρόνος αναμονής, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι χαμένος χρόνος. Αυτό το χρόνο εμείς πρέπει να τον αξιοποιήσουμε για να γίνει αυτός ο χειμώνας βαρύ χειμωνιά, όχι για μας. Βαρύ χειμωνιά για την κυβέρνηση, βαρύ χειμωνιά για τους επιχειρηματίες, βαρύ χειμωνιά για όλους αυτούς που έχουν βαλθεί και στρέφονται ενάντια μας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Είναι στο χέρι μας και μπορούμε να το έχουμε ως αποτέλεσμα, αρκεί, ξαναλέμε, να δουλέψουμε όλοι μαζί σε αυτή την κατεύθυνση. Με αισιοδοξία,
Το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Με ελπίδα, και αυτό το έχουμε αποδείξει και όλοι οι αγώνες που έχουν γίνει, αυτό το συμπέρασμα δείχνουν. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, εμείς πρέπει να δώσουμε ακόμα μια απάντηση. Ακούστε, σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας πήγε στις Σέρες και δεν ξέρω αν είστε και εδώ, ήρθε. Εδώ είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του τι είπαν. Λέει, πήγε εκεί στο Δρομέα, στις Σέρες, σε αυτή την επιχείρηση που κατασκευάζεται, ξέρετε τι κατασκευάζεται, να μην τη διαφημίζουμε κιόλας. Και λέει, πετύχαμε, λέει, μείωση της ανεργίας. Πετύχαμε, λέει, ακούστε τώρα, να δημιουργήσουμε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Έλεος. Ποια ανεργία μειώθηκε, λέει, στην τροφή. Για να κοιτάξουμε γύρω μας. Για να πάνε στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Ή μήπως θα πάνε να εφαρμόσουν αυτό που λέει ο νέος νόμος για τον ΟΑΕΔ. Ότι αν δεν πας σε δουλειά τρεις φορές, σου κόβεται το επίδομα, διαγράφεσαι από τα ταμεία των ανέργων. Για ποιες καλοπληρωμένες δουλειές μιλάμε? Για αυτές που δίνουν 300, 400 ευρώ, 500, άντε και 700, οι καλύτεροι, με απληρωσιά, με ατελείωτες ώρες. Να τις πάρουμε να πάμε για ελιές, θα θυμάστε εκεί. Και λέγοντας λοιπόν όλα αυτά, λέει, εμείς θα ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Πώς θα την ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα? Μείωση φορολογίας, διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του ρεύματος της επιχειρήσης. Θα ενισχύσουμε, λέει, και τα νοικοκυριά. Αλλά προσέξτε τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είπε το εξής: θα τα ενισχύσουμε τα νοικοκυριά, αλλά δεν πρέπει να επανέλθουμε, λέει, σε υπερβολές του παρελθόντος. Δηλαδή, ποιες ήταν οι υπερβολές? Το ότι είχε εργατική τάξη συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ότι είχε κατώτερο μισθό. Όχι το 751 που πια αυτό δεν υπάρχει, που λέει θα το επαναφέρει. Μιλάμε για το 751 του 2010, έχουν περάσει 12 χρόνια. Το ότι είχε εργατική τάξη, μπορούσε να οργανωθεί, να έχει σωματείο, να κάνει απεργία και άλλα πολλά. Υπερβολές ήταν, κύριε Πρωθυπουργέ? Ή αυτό που μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Μακρόν και λέει, ξεχάστε, λέει, πλέον να ζείτε με αυθονία. Λες και οι εργάτες, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα ζούσαν σε χλειδί, είχαν βίλες, είχαν δεν ξέρω τι, δεν ξέρουμε τι είχαν. Έλεος πια. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να δώσουμε απάντηση. Και η απάντηση είναι μία. Δυνατό, ταξικό, ενωμένο, εργατικό κίνημα σε ένα μέτωπο τέτοιο που θα καταφέρει να έχει κι άλλες νίκες και μπορεί να έχει κι άλλες νίκες, στο χέρι μας είναι, αλλά ξαναλέμε, πρέπει όλοι μας να δράσουμε και το κύριο μόνοι μας δεν μπορούμε. Καταλαβαίνετε πως το λέμε. Να βάλουμε στη μάχη δηλαδή κι άλλο εργατό κόσμο. Να βάλουμε στη μάχη εργατό κόσμο να οργανωθεί. Να οργανώσει απεργία. Την απεργία. Να συμμετέχουν κι αυτοί. Και μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Κοντά μας έρχονται καθημερινά συνδικάτα και συνδικαλιστές που μπορεί να μην έχουμε συμφωνία σε όλα μαζί τους. Καταλαβαίνουν όμως ότι η δύναμη είναι εδώ. Καταλαβαίνουν όμως ότι εμείς δεν θα πουλήσουμε κανέναν. Καταλαβαίνουν ότι εμείς εδώ δεν είμαστε της λογικής η αντοχή της οικονομίας. Εμείς λέμε την αντοχή του εργάτη. Τα συμφέροντα, τις ανάγκες του εργάτη. Αυτά πρέπει να δείξουμε εμείς. Γι' αυτό και σωστά ο Θανάσης στην εισήγησή του έβαλε το ζήτημα. Γενναίες αυξήσεις. Να σας πω κάτι, συνάδελφοι. Ακόμα και το 825 που έχουμε βάλει εμείς ως αίτημα, αν το κάτσει κανείς και το σκεφτεί κάποιο και το δει, έχει εξανεμιστεί. Άρα λοιπόν, γενναίες αυξήσεις τέτοιες που δεν θα είναι απλά άνοιξη για τους εργάτες, ο ουρανός θα είναι καταγάλανος, θα είναι καλοκαίρι και θα μπορεί ο εργάτης να ζήσει
διαφορετικά και μπορεί να ζήσει διαφορετικά. Μπορεί, το έχει αποδείξει ότι μπορεί. Από την άποψη αυτή, για να ολοκληρώσω, να μην σας καθυστερήσω άλλο, νομίζω ότι, ξαναλέω, απεργιακός ξεσηκωμός. Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και με βάση αυτό να προχωρήσουμε και παντού να ανοίξουν κι άλλα μέτωπα. Δεν μας φτάνουν τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Οι σπίθες αυτές πρέπει να γίνουν φλόγα. Και τα πετρέλαια και τα λιπάσματα, την Παλαματίνα εδώ, τη μάχη που δίνουν και θα συνεχίσουν να τη δίνουν και εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να ανοίξουν μέτωπα και αλλού. Μπορούμε να ανοίξουμε και αλλού μέτωπα. Σαν πως οι φοιτητές δεν μπορούν να ανοίξουν μέτωπα με το στεγαστικό, που δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά όλους μας. Οι αγρότες δεν μπορούν να ανοίξουν θέμα, μπορούν με το θέμα τους της επιστημιστικής κρίσης, τα δικά τους τα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Οι επαγγελματοβιοτέχνες επίσης, όλοι μπορούν να ανοίξουν θέματα τέτοια που πραγματικά θα δημιουργήσουν ανάταση της εργατικής τάξης και μέσα σε αυτά, να γιατί εμείς λέμε ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν και ένα στόχο, να δυναμώσει το ταξικό εργατικό κίνημα από όλες τις πλευρές. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και μην το βάζουμε κάτω.